Κύριε Αλεξάκη, πολιτικό αθλητικό οργανισμό Δήμο Αγίου Νικολάου, ο Δήμο Αγίου Νικολάου, αργό και αυτό σε μια εκδήλωση που μα αφορά όλου σήμερα στη Νεάπολη. Ναι, νομίζω ότι είναι μια σημαντική εκδήλωση. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση να πω, καθώς έχω περάσει από το χώρο του Τεχνικού Πλητηρίου για την Ομαρχιακή Επιτροπή. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση και μπράβο στο ΤΕ για την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει αυτή την εκδήλωση που πραγματικά αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που το έχουμε ξεχασμένο. Σημερινή εκδήλωση είναι τόσο σημαντική και για το που γίνεται στη Νεάπολη σε έναν χώρο, τόσο από τους ομιλητές, αλλά νομίζω και το θέμα που καταπιάνεται. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Προσπαθούμε με διάφορες τρόπους να δώσουμε χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους, στις ευάλωτες ομάδες και νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση δίνει τις κατευθύνσεις, τις δυνατότητες που μπορούν να υπάρξουν ώστε να δείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ζούμε σε ένα δυσχενές οικονομικό περιβάλλον. Η αυτοδείξη τι τρόπους έχει για να κάνει τον κοινόχρηστο χώρο ακόμη πιο φιλικό στους πολίτες? Η αυτοδιοίκηση προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο και όλοι εμείς οι αυτοδιοικητικοί, οι άνθρωποι που προσπαθούμε να βοηθήσουμε ή να δημιουργήσουμε, να υλοποιήσουμε έργα τα οποία όχι μόνο υλικά, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι, αλλά και δράσεις οι οποίες να μπορέσουν να δώσουν το χώρο στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικά ή ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν προβλήματα αλλά έχουν δυσκολία στην κίνηση. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει στα σκαριά μια σειρά μελετών που αφορά τους συγκεκριμένους χρήστες. Οι αναπλάσεις που έχουν γίνει αλλά και θα συνεχιστούν να γίνουν έχουν γνώμονα αυτόν τον τρόπο μετακίνησης, ποδήλατο, μεγαλύτερα πεζοδρόμια, πεζοδρομήσεις και νομίζω ότι οδηγούμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Έχουν πολλά να γίνουν. Δυστυχώς αυτό που είπατε, η οικονομική κατάσταση δεν βοηθάει. Όλο το περισσότερο, όχι μόνο η οικονομική, αλλά και όλες οι διαδικασίες που αντιμετωπίζουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση δυσκολεύουν την υλοποίηση έργων γρήγορα. Με αποτέλεσμα μελέτες να χρονίζουν, να απομακρύνουν και ουσιαστικά πολλές φορές να χάνουν και το στόχο τους. Σκοπός μας είναι να δώσουμε χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους. Σκοπός μας είναι να γίνονται δράσεις που να μπορούν να παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν. Και ο δημόσιος χώρος θα να είναι προσβάσιμος προς όλους.